Και σε κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Τα φρούτα της Έιρδος». Σήμερα έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Όμως ο Βίχας που ακούσατε προηγουμένως δήλωσε εδώ την παρουσία του πρώτου μας καλεσμένου. Πρώτο περάσουμε στην έκπληξη. Φιλοξενούμε λοιπόν ένα από τα πολλά θύματα των σκανδάλων των βηματοδοτών που απασχόλησε την κοινή γνώμη. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Ταλαιπωρίδης. Κύριε Ταλαιπωρίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς ήρθα, αλλά πώς ήρθα. Μάλιστα. Κύριε Ταλαιπωρίδη, αληθεύει ότι οι διάφοροι γιατροί έβαζαν βηματοδότες για πίδημα, για ψήλου πίδημα. Ναι, δυστυχώς. Μάλιστα. Διάβασα, κύριε Ταλαιπωρίδη, ότι ο γιατρός Πιστόλη έβαζε 5 βηματοδότες τουλάχιστον το μήνα. Αληθεύει αυτό, είναι μια συγκλονιστική. Ναι, γρήγορα τους έβαζε, αλλά πρόχειρα όχι όμως. Μάλιστα. Κύριε Ταλαιπωρίδη, σας βλέπω λίγο ταλαιπωρημένο. Εσείς έχετε βηματοδότη. Εγώ. Ναι. Εγώ δεν μου φτάνει, κύριε Τσίμα, τα λεφτά. Έδωσα στο γιατρό κάτι. Ναι. Και αντί για βηματοδότη, μου βάλε σηματοδότη. Σας έβαλε σηματοδότη. Μάλιστα. Μάλιστα. Και πείτε μας ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό ο σηματοδότης. Ναι. Βάζει μέσα και κυκλοφορεί άνετα, στη ώρα που περνάω. Περάζει με κόκκινο, κάνει διάφορα. Δεν έχει πρόβλημα. Και αν δεν λειτουργεί ο σηματοδότης, όμως τι γίνεται. Πάμε όταν χαλά... συνεργείο. Κυκλοφορία, το κυκλοφοριακό. Αυτό είναι άλλο. Για το βηματοδότη πάμε στη συνεργεία. Μάλιστα. Αλλάζουμε γυλάδια, πουζί, πλατίνες. Μάλιστα, κύριε Ταλαιπωρίδη. Μάλιστα. Φορεί αποκάλυψη και εκεί, μας έκανε ο κύριος Ταλαιπωρίδης. Όμως στο σημείο αυτό, κύριε Ταλαιπωρίδη, θα θέλετε και εσείς να μάθετε ποια είναι η έκπληξη. Και εκεί η έκπληξη λοιπόν τη σημερινή εκπομπή είναι η κυρία Ελεάνα Παγουρά. Ξέρετε, από τα παιδιά τη νύχτα. Η γνωστή Ελεάνα Παγουρά. Συμπαρτενέ του Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Κάτσε πέρα. Κύριε Ταλαιπωρίδη, ξέρετε, κυρία Παγουρά. Στηθήκα το κύριο Ταλαιπωρίδη, στο συνταξιούχο. Κυρία Ελεάνα Παγουρά, λοιπόν, το χαμογελό τη το δίδυο, την καταγωγή τη, πυριώτικη, αλλά και καταγωγή από Λαμία. Λαμία και μοναδική. Παρακαλώ, κύριε Ταλαιπωρίδη, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Για Παγουρά, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Η παρουσία σας εδώ στο Sky μπορεί να γεννήσει διάφορες παρεμηνίες. Και ένα εύλογο ερώτημα. Είναι μεταγραφή στο Sky? Όχι, απλώς από το Μιλωνάς ήρθα στο Τριλάς. Wow, που θα λέει και ο παρτενέρ σας. Εφιολόγημα από το Μιλωνάς στο Τριλάς. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Ο κ. Μιλωνάς γνωρίζει την παρουσία σας εδώ αυτή τη στιγμή στα πλατό του Sky, στην εκπομπή Τριλάς? Όχι, δεν έκανα και τίποτα. Απλώς από το κανάλι 5 ήρθα στο κανάλι 6. Με συγχωρείτε, κάποιο λάθος πριν. Ο Sky δεν είναι το κανάλι 6. Το ίδιο είναι, το ίδιο είναι, όπως σας λέω. Το κανάλι 6 είναι ο Sky, γιατί 6 επόμενα να δουλεύουν μέσα στο Sky. Πολύ καλό, κύριε Σεγγύρη. Να συμφωνείτε, κύριε Ταλαιπωρίδη. Απόλυτα. Μάλιστα. Μας κατακεραυνώνει λοιπόν η Ελεάνα μέσα στο στούντιό μας, εδώ με τις απαντήσεις της, που είναι κεραυνός πραγματικά. Κύριε Παγουρά, θα μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω μερικά πράγματα που έρχονται στο στόμα, όχι του κύριου Ταλαιπωρίδη, αλλά στο στόμα του κάθε τηλεθεατή για σας. Προξένησε πολύ θόρυβο η δήλωσή σας, με τα συγχωρήσεως, ότι το έχετε κάνει στο γκρεμό, στα βουνά και στα λαγκάδια. Άραστε, σας πω λίγο χρονιμένως. Κύριε Παγουρά, μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για βουνοθύελα. Εσείς τι λέτε πάνω σε όλα αυτά? Να σας πω, κύριε Τσίμα. Παρερμηνεύτηκε η δήλωσή μου. Εγώ δεν μίλησα ποτέ για ρεμό. Βλέπω ότι έχετε γράψει στην ΕΤΕ και στον τύπο, σαν την προεδρία της. Λοιπόν, εγώ δεν μίλησα ποτέ για ρεμό, αλλά για ρέμα. Θέμα, κυρία Παγουρά, έχει γίνει και το εξώφυλλό σας στο Colt. Με τα συγχωρήσεως και πάλι είδαμε ότι τα στήθη σας ήταν τόσο μεγάλα που δεν χωράγει μια σελίδα. Τα είχαν σε σελίδες 16, 17, 18, 19. Ήταν τρίπτυχο, έτσι είναι. Και συγχωρείτε, κύριε Ταλαιπωρίδη, και το σχέση με το 20. Διορθώνω, κύριε Ταλαιπωρίδη. Και η λαζάντα της φωτογραφίας, μάλιστα, έλεγε η συνέχεια στο επόμενο τεύχος. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά είναι καλοήθειες. Καλοήθειες, συγγνώμη, ναι. Πάντως, βλέπω δράμα το βράδυ. Αν σας δει εδώ, αυτή τη στιγμή κάνω μια υπόθεση, μια υποψία. Αν θέλετε, αν αυτή τη στιγμή έρθει ο Μιλωνάς εδώ και σας βρει στο Sky, στα φρούτα της Έιρδος. Μην μου τα λέτε αυτά τα πράγματα αυτή την ώρα, γιατί ξέρετε ότι θα πρέπει να είμαι λίγο χαλαρή στην εκπομπή σας. Μπορείτε να είστε ήσυχοι, δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σίγουρα. Εδώ είσαι, Αλλού τροσκοπήνει, αλλού πα και το δίνει. Τίποτα να πάρει τι εκπομπέ του Μητσικώστα και το Τσίμα. Εσύ τι θε τώρα. Συνταξιούχο σήμερα, Κώστα. Κώστα, σταμάτα. Παύλο, βοήθεια, Παύλο. Βρε μούντε δα του τριλ. Βρε μούντε δα του τριλ. Έλατε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Κώστα Καταβέλα και την εκπομπή Ρεπορτάζ στην Ομίχλη. Μία εκπομπή που από το Sky βρέθηκε αυτή τη βδομάδα στο Μέγκα. Την άλλη εβδομάδα, αν το θέλετε και αν το θέλουμε, θα πάμε στον Αντένα. Και πρώτα Θεός, τον Απρίλιο θα μας βρίσκεται κάπου μεταξύ στον 7-6 και στο 7-Up. Και ξεκινήσουμε να περάσουμε αμέσως στο πρόσωπο που αναζητούμε σήμερα.
Σήμερα αναζητούμε τον παππού των δύο αυτών χαριτωμένων κοριτσιών, ο οποίος, σε ακούτε που οδύρονται, οδέρνονται, ο οποίος σε ηλικία 95 ετών εξαφανίστηκε το περασμένο Σάββατο, όταν έμαθε ότι είναι ο μοναδικός εξάρης στο Λότο. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να μην υπάρχει τέτοιος οδυρμός. Να μην υπάρχει τέτοιος οδυρμός, θα το βρούμε τον παππού σας, μην κάνετε έτσι. Ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κατανοώ το δράμα σας. Μην χαλάσετε και το τραπέζι, το θέμα δεν έχουμε κι άλλο. Μέσα. Λοιπόν, θα το βρούμε, είπαμε. Μαζί μας όμως είναι ακόμα ο άνθρωπος που έχει το προποτζίδικο στο οποίο ο παππούς έπαιξε το Λότο. Να καλωσορίσω τον κύριο Πεντάρη. Κύριε Πεντάρη, καλώς ήρθατε. Εξάρης. Χρήστος Εξάρης. Βλέπω εσείς έχετε τα κρίση, τα μάτια. Εγώ γιατί. Κύριε Εξάρη, πότε είδατε για τελευταία φορά τον παππού, πείτε μου, είναι κάτι συγκλονιστικό. Εγώ δεν τον είδα. Τηλέφωνο τον πήρα να του πω ότι κέρδισε το Εξάρη. Μάλιστα. Και ποια ήταν η αντίδρασή του. Κασμό του και ήταν η αντίδραση. Εγώ αντίδραση δεν κατάλαβα. Άκουσα ένα γκάπ και κάτι έπρεπε να πέφτουνε. Έπεσε ξερό. Συγγνωμικές στιγμές ζούμε εδώ αυτή τη στιγμή, τηλεοπτικές στιγμές, που μόνο η εκπομπή ρεπορτάζ το χαλάς θα μπορούσε να καταγράψει. Βλέπετε το δράμα. Μάλιστα. Όμως έχουμε ένα τηλέφωνο στον αέρα. Θα βρούμε τον παππού, θα βρούμε κάποια άκρη να περάσουμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή που είναι στον αέρα. Παρακαλώ, την πρώτη γραμμή, κύριε Λεωτέρη. Ναι, κύριε Χαρδαπέλα, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, δεν βλέπετε. Ευχαριστώ. Τι είπετε? Ναι. Κύριε Χαρδαπέλα, ψάχνετε για ένα γέρο 95 χρονών που έφτιαξε εξάρισμα. Μάλιστα, ακριβώς. Δεν μου λέτε, μήπως φορούσε καπαρτίνα και γυαλιά? Ακριβώς. Φορούσε καπαρτίνα, να ρωτήσουμε. Ναι, μαύρη. Με πράσινα φετάκια. Κλάψτε και λίγο. Ναι, ακριβώς. Δεν μου λέτε, μήπως στηριζόταν και σε μια μαγκούρα και φορούσε και μαύρο καπέλο? Ακριβώς όπως τα λένε. Ναι, κύριε Χαρδαπέλα. Ναι, σας ακούω. Δεν τον είδα. Παρακαλώ, κλείστε το τηλέφωνο. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Παίζουν με τον πόνο αυτό το δύο χαριτωμένο κοριτσιών και του κυρίου Εξάρη. Εσείς δεν κλαίτε καθόλου. Σαν τον Τράκα είστε κι εσείς. Κλαίτε από μέσα σας. Εν πάση περιπτώσει. Πέσαμε σε ένα φαρσέρ, να περάσουμε όμως σε ένα επόμενο τηλεφώνημα. Βλέπω έχουν ανάψει τηλεφωνικές γραμμές. Τα λαμπάκια βλέπω έχουν ανάψει. Να περάσουμε λοιπόν σε ένα επόμενο τηλεφώνημα. Ναι, σας ακούω. Ναι, κύριε Χαρδαβέλα. Ναι. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε αμέσως να μας πείτε τι ακριβώς το βρήκατε. Ναι. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Μήπως είχατε κανένα εισιτήριο για μεθαύριο, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός? Κλείστε παρακαλώ την κυρία τώρα. Θα μας πει για εισιτήριο. Τι είναι τώρα? Την ανάγωγη θα μας πει για εισιτήριο. Δεν κατάσταση αυτή. Ο καθένας παίρνει και λέει ότι θέλει. Μάτσε είναι. Τον πόνο σας θέλει και εσείς τρίμπος για το παιχνίδι. Εισιτήριο. Όχι, κλαίνε για τον παππού. Μπα και σε εκεί να σοβαρευτούμε. Παρακαλώ να σοβαρευτούμε. Να περάσουμε λοιπόν. Ψάχνουμε για τον παππού των δύο αυτών χαριτωμένων κοριτσιών και του κυρίου Εξάρη. Εγώ δεν παππού με εμένα. Εγώ έχω το Λότο. Το Λότο. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο τηλεφώνημα. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, κύριε Χαρδαβέλα. Από τον Παγκράτη μας τηλεφωνείτε? Ναι, κυρία Πελώτα, είστε. Αυτή δεν. Εσείς μας τηλεφωνείτε? Όχι, δεν τηλεφωνείτε. Εσείς τηλεφωνείτε. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Εν πάση περιπτώσει, το γέρο. Ναι, για το γέρο πείτε μας. Το γέρο που ψάχνετε τον είδα εγώ με ένα 16άρι. 16άρι? Ναι, Εξάρι έπιασε στο Λότο ή 16άρι? 16άρι είναι ο παππούς. Όχι στο Λότο, στον δρόμο το έπιασε το 16άρι. Α, μάλιστα. Όπως περπατούσε, έπαιρνε μια 16άρι και ξέρετε τώρα, τι ξέρετε, μάλιστα. Πάνε τα λεφτά. Γάτος ο Παπαφλωράτος ο παππούς, έτσι. Μας ακούτε εσείς, τον αέρα? Ναι, σας ακούω και εγώ. Ναι, πέρασμε σε ένα άλλο κρατή. Εσείς ακριβώς πού τον είδατε, διέπετε μας? Κοντά στη Μερσέντες τον είδα. Στη Μερσέντες, ναι. Ναι, στο κλαμπ, ναι. Ναι, βέβαια, στο κλαμπ, εκεί κοντά. Πού? Εκεί κοντά στο Μερσέντες. Ναι, ναι. Τους είδα που έλεγε αυτή να πάνε στο Μερσέντες. Ναι. Αλλά ο γύρος δεν ήθελε και έλεγε να πάει καλύτερα στο Γενικό Κρατικό. Ναι. Επειδή εκεί το γνωρίζουν στην πόρτα και θα πέναν για μέσα στο face control. Α, θα πέναν το face control, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το αυτό. Και μετά για πείτε μας, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μετά διαφωνήσαν λιγάκι και είπαν να μοιράσουν τη διαφορά. Ναι. Θα πήγαινε πρώτα αυτή στο Mercedes και μετά θα γυρνάγανε στον επαγγελματισμό για κανένα ώρα. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι. Το βρήκαμε. Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι, κυρίες και κύριοι. Να φύγουν αμέσως όλα τα συνεργεία για τον Ευαγγελισμό. Εσείς μπορείτε να κλαίτε ελεύθερα. Ναι, μπορείτε να κλαίτε ελεύθερα. Κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ της Νομίκ λέγανε και πάλι το θάμα του. Ο γέρος ζει, αυτός μας οδηγεί. Γιατί κλαίς? Γιατί κλαίς? Χωρίσαμε για όλα αυτές. Δεν μπορώ, μου είναι. Κυρίες και κύριοι, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε μια πάσα διαφημίσεις γιατί το Αντιλητικό Συμβούλιο αποφάσισε μόνο μετά τα 20 πρώτα λεπτά να μεταδίδεται διαφημίσεις. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση. Ναι, διαφημίσεις.